Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα παρέμενε η θερμοκρασία στην Κρήτη καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτώβρη, που θύμιζε περισσότερο καλοκαίρι. Το ρεκόρ όμως για το μήνα που κλείνει κατακτά η Βόρεια Ελλάδα και όχι η Κρήτη. Ο Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, κ. Κώστας Λαγουβάρδος, είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Λαγουβάρδε. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχθήκατε. Λοιπόν, καταρχάς, για αύριο δεν περιμένουμε, φανταζόμαστε, μία αξιοσημείωτη μεταβολή. Θα κλείσει και η τελευταία ημέρα αυτού του μήνα με υψηλές θερμοκρασίες, σωστά? Ακριβώς. Και οι πρώτες μέρες του Νοεμβρίου. Mm-hmm. Όπως είπατε πολύ σωστά, είχαμε ένα μήνα ο οποίος είναι θερμός σε όλη τη χώρα, δηλαδή με θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα. Στην Κρήτη δεν ήταν βέβαια ο πιο θερμός Οκτώβριος, ήταν τουλάχιστον για τα τελευταία 15-20 χρόνια ο τέταρτος πιο θερμός Οκτώβριος. Έχουμε δει και άλλες εποχές, δηλαδή και άλλες χρονιές να έχουμε έτσι υψηλές θερμοκρασίες. Όπως είπατε πολύ σωστά όμως, στη Βόρεια Ελλάδα, θα το ανακοινώσουμε και αύριο και επίσημα θα έχουμε όλα τα στοιχεία, ήταν η περιοχή που είχε τη μεγαλύτερη απόκληση από τις κανονικές τιμές. Για τα δεδομένα της περιοχής ευρύτερα, γιατί απόκληση προς τα πάνω μιλάμε? Στην Βόρεια Ελλάδα μπορούμε να έχουμε και 3,5 βαθμούς, θα το έχουμε τελικό αριθμό αύριο, πάνω από τα κανονικά. Επομένως, είναι μια πολύ μεγάλη απόκληση. Στις υπόλοιπες περιοχές, οι οποίες είναι μέσα και η Κρήτη, είναι αποκλίσεις που είναι περίπου 1,5 βαθμό πάνω από τα κανονικά. Είναι σημαντική απόκληση αυτή, μην το αγνοούμε. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι πολλούς πλέον μήνες να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, οι περισσότεροι μήνες του χρόνου έχουν πλέον μέσες θερμοκρασίες, οι οποίες είναι πάνω από τις κανονικές τιμές. Πάντως, ο Οκτώβρης στην Κρήτη δεν είχε μεγάλες αυξομοιώσεις. Δηλαδή, βλέπαμε μία σταθερά υψηλή θερμοκρασία. Ακριβώς. Δεν είχαμε ακραία συμπεριφορά των θερμοκρασιών. Δεν είναι δηλαδή πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, μέγιστη τιμή μέχρι 30-31 βαθμούς. Αλλά σχεδόν όλες τις ημέρες του μήνα, με εξαίρεση λίγες ημέρες στο δεύτερο δεκαήμερο, η θερμοκρασία ήταν πάνω από τις κανονικές τιμές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ίσως όρος να είναι πάνω από τα κανονικά, χωρίς να έχει μια ακραία συμπεριφορά. Είναι από τους θερμούς Οκτώβριους, αλλά όχι πιο θερμός. Mm-hmm. Ενώ σε άλλες περιοχές της χώρας μας, που επίσης συνέβη το ίδιο, είχαμε μεγαλύτερες προς τα πάνω αποκλήσεις, όπως για παράδειγμα στη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Ο μέσος όρος θερμοκρασίας στη χώρα, κύριε Λαγουβάρδε, τα τελευταία χρόνια πόσο έχει αυξηθεί? Πέρα από τι συμβαίνει κάθε μήνα, πρέπει να παρακολουθούμε και τις τάσεις σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρακολουθώντας λοιπόν τις θερμοκρασίες τα τελευταία 30 χρόνια σε όλη τη χώρα, βλέπουμε ότι μέσα αυτή τη τριακονταετία η μέγιστη θερμοκρασία, η μέσος όρος της μέγιστης θερμοκρασίας όλου του χρόνου, δηλαδή των 30 τελευταίων ετών, έχει μια αύξηση 1,5 βαθμού περίπου. 1,5 βαθμού. Το όριο της επικινδυνότητας ποιο είναι? Μας λέτε ότι είναι ήδη σοβαρό το γεγονός ότι έχει αυξηθεί κατά 1,5 βαθμό. Έχουμε φτάσει σχεδόν σε αυτό το όριο και το θέμα μας είναι να ανεβούμε ακόμα περισσότερο. Γιατί τις επόμενες χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες, αν δεν πάρουμε δραστικά μέτρα για τον περιορισμό του αερίου του θερμοκηπίου, αυτή η απόκληση μπορεί να ανέβει πολύ. Mm-hmm. Υπάρχουν πολύ δυσμενοί σενάρια που λένε ότι τις επόμενες δεκαετίες μπορούμε να δούμε και αποκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Πράγμα το οποίο βέβαια αντανακλάται και σε τοπικό επίπεδο 3, 3,5 και 4 βαθμών. Αυτό θα είναι καταστροφικό αν συμβεί κάτι τέτοιο. Ήδη βλέπουμε την αύξηση των θερμοκρασιών αυτού του 1,5 βαθμού τα τελευταία 30 χρόνια, το πώς αυξάνεται η συχνότητα και η ένταση των καυσώνων. Ένα παράδειγμα ήταν ο φετινός καύσωνας του Ιουλίου, κλέον, ο μεγαλύτερος σε χρονική διάρκεια καύσωνας στη χώρα μας. Τι συνέπειες είχε και στην ανθρώπινη υγεία και βέβαια και στην αγροτική παραγωγή, στον τουρισμό, στις δασικές πυρκαγιές. Επομένως, βλέπουμε ότι όλα ένα αυξανόμενες θερμοκρασίες δημιουργούν μια σειρά επιπτώσεων, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για την καθημερινότητά μας. Τα χαρακτηριστικά πάντως που βιώνουμε εμείς και μας τα εξηγείτε πιο αναλυτικά ως ειδικοί, είναι το γεγονός ότι πλέον βιώνουμε πολύ πιο έντονες βροχοπτώσεις, δηλαδή πέφτει μεγαλύτερος όγκος νερού σε μικρότερο χρονικό διάστημα και αυτό που μόλις είπατε, παρατεταμένους καύσωνες. Αυτό φέρνει άλλα δεδομένα. Θα βιώσουμε ενδεχομένως και πιο ξηρές συνθήκες που θα φέρουν αλυσιδωτά προβλήματα στην υγεία, ενδεχομένως στην καλλιέργεια. Καλά, τα προβλήματα στις καλλιέργειες ήδη τα βιώνουμε. Ακριβώς, δυστυχώς. Κοιτάξτε, όσον αφορά το συνολικό ύψος βροχών που πέφτουν μέσα στον χρόνο, δεν έχουμε σημαντικές μεταβολές τα τελευταία 30 χρόνια. Υπάρχουν όμως ποιοτικές διαφορές, όπως αυτή που αναφέρατε. Όταν βρέχει, βρέχει περισσότερο, δηλαδή αυξάνεται ο αριθμός των ημερών με ισχυρές βροχοπτώσεις. Με ό,τι συνέπειες έχει αυτό και στην πολιτική προστασία, δηλαδή στην απειλή που έχει να κάνει για να έχουμε πλημμύρες, αλλά και σε καταστροφές που μπορεί να επιφέρει, για παράδειγμα, στις καλλιέργειες. Αυτό είναι γεγονός το οποίο το βλέπουμε. Για το φετινό Οκτώβριο, να πούμε λίγο πέρα της θερμοκρασίας, ήταν επίσης ένα σκληρός Οκτώβριο στην Κρήτη, με πάρα πολύ λίγες βροχές. Λίγες βροχές είχαμε σήμερα κυρίως στη Μεσαρά, αλλά στις τέσσερις μεγάλες πόλεις του νησιού, οι βροχές ήταν από μηδενικές έως πάρα πολύ μικρές, ενώ ο μέσος όρος είναι πολύ μεγαλύτερος για το μήνα Οκτώβριο. Mm-hmm. Είχαμε λοιπόν λίγες βροχές, πολύ λίγες βροχές μέσα στον Οκτώβριο.
Αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί, μήπως αυτή η τάση, δηλαδή να έχουμε λιγότερες βροχές και όταν βρέχει να βρέχει περισσότερο, παγιωθεί και γίνει πλέον ο κανόνας στο μέλλον. Mm-hmm. Αυτό σε συνδυασμό και με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και τους καύσωνες, δημιουργούν καταστάσεις οι οποίες θα είναι έτσι πολύ δύσκολες για πάρα πολλούς τομείς οικονομίας. Και επομένως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε από τώρα, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και τι θα πάρουμε για να μπορέσουμε έτσι να προσαρμοστούμε σε αυτές τις αλλαγές του κλίματος που έχονται και στην περιοχή μας. Το κεντρικό κράτος σας έχει προσεγγίσει, κύριε Λαγουβάρδε, προκειμένου να σας συμβουλευτεί και σε θεωρητικό, αλλά πολλό δε μάλλον σε πρακτικό επίπεδο? Όχι σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και ένα μόνιμο έτσι, παράπονο που έχουμε. Θα πρέπει να υπάρχει ένα καλύτερο δέσμο των επιστημονικών φορέων με τους φορείς, οι οποίοι ασχολούνται και βραχυπρόθεσμα, την πολιτική προστασία, αλλά και μακροπρόθεσμα για τον σχεδιασμό στρατηγικών. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις κλιματικής αλλαγής, να εντοπίσουμε τα προβλήματα ποια είναι, τις αυξήσεις θερμοκρασίας που είπαμε, τις αλλαγές που έχουμε στις βροχοπτώσεις, να δούμε και τα μελλοντικά σενάρια, ώστε συντονισμένα να μπορέσουμε να πάρουμε μέτρα τόσο στο τοπικό επίπεδο, δηλαδή στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις κλιματικής αλλαγής. Να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας αφιερώσατε, κύριε Λαγουβάρδε. Καλή συνέχεια να σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.